και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους παραολυμπιακούς αγώνες οι οποίοι σήμερα ρίχνουν αυλαία. Μέσα σε αυτές τις ημέρες πολλοί Έλληνες αθλητές φέρανε επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, τον οποίο έχουμε στην παρέα μας και τον καλησπερίζουμε. Γεια σου Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροατές. Ο Θανάσης, ο οποίος είναι αργυρός παραολυμπιονίκης στην ρήψη κορίνας της κατηγορίας F32, γενικότερα ένας πολύ έμπειρος αθλητής που έχει φέρει μετάλλια και διακρίσεις για την Ελλάδα και σε προηγούμενες διοργανώσεις. Θανάση, ολοκληρώθηκε για εσένα μία διοργάνωση πλήρους εφορίας, κατακτώντας ένα μετάλλιο και έχοντας την τιμή, σημαντικό και αυτό να το αναφέρουμε, να είσαι ο σημειοφόρος της χώρας μας. Πώς θα χαρακτηρίζεις αυτή την όμορφη συγκυρία? Για μένα ήταν τεράστια τιμή, να είναι τεπερδάνια, να είναι σημειοφόρος της εθνικής ομάδας, να μπαίνουμε την ελληνική σημαία στην τελετή ενάξεις. Είναι τεράστια τιμή, τεράστια υπερηφάνεια. Ευχαριστώ τον Θεό που με έχει αξιώσει να ζήσω αυτή την ευρωδημένη στιγμή. Είχα την τύχη να είμαι και κοινοχώρος στην τελετή λήξης των πανταχών χώρων σπουδαίων. Είναι σπιγνές, οι οποίες είναι χαραγμένες στη μνήμη του κάθε αθλητή. Είναι σπιγνές, οι οποίες είναι χαραγμένες στην ιστορία και στο γραφικό παναέ μου. Και μετά έρχονται παραμετάλλια και όλες τις λοιπόν τις πληθυσίες. Αυτές τις σπιγνές δεν είναι. Και φυσικά να σημειώσουμε πως ο Θανάσης εκπροσώπησε προφανώς την Ελλάδα, έφερε την επιτυχία για τη χώρα μας, αλλά είναι και επίτιμο μέλος του Αλφα Σίγμα Άρη, έτσι. Ναι, δεν το κρύβω, δεν το αφήνω, εννοείται. Τέλεια. Θανάση, πολλά τα χειροκροτήματα, αποθεωτικά μηνύματα προφανώς μετά την επιτυχία, νομίζω σε κατέκλυσαν όλα αυτά. Το δέχθηκες προφανώς με ιδιαίτερη χαρά. Είχες φανταστεί ολοκληρώνοντας την παρουσία σου στο Ρίο 5 χρόνια νωρίτερα που πάλι πήρες μετάλλιο ότι θα επαναλάβεις κάτι εφάμιλο? Πολύ ήταν τότε να έχουν μια ομιλενία για μένα. Είχα πάρει δύο τώρα τα μετάλλια. Έχω σε ένα σημείο. Είχα κάνει παγκόσμια ρεκόρ. Ήταν ένα ομιλενία μου χρονιά. Είναι τσίκλο για έναν αθλητή. Στο παιδικό τάσο να ανέβει στην κορυφή. Ακόμα πιο σπουδαίο είναι να παραμείνει σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Δεν είναι το μετάλλιο που το κέρδισε στους παραλυμπιακούς αγώνες, με κρατάει σε ένα ψηλό επίπεδο, κρατάει σε ένα επίπεδο υψηλού ανταγωνισμού, γιατί στην κατηγορία μας έχουν δει νέα παιδιά, εγώ είμαι 51 ετών, έχουν δει χώρες τις που άγουνε τον παραλυμπιακό αθλητισμό, ο συναγωνισμός συνεχώς την ανώνυση, όπως συνεχίζει, και εμείς πρέπει να αυτοδιαγνωρίζουμε και να ακολουθούμε τις υπέροχες χώρες, οι οποίες είναι δυνατές. Ναι. Εντάξει, είσαι πλέον ένας ολοκληρωμένος αθλητής, κορυφαίος μάλιστα του είδους σου. Όλη αυτή η διαδρομή, Θανάση, είχε προφανώς δυσκολίες. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες που αντιμετώπισες? Εμείς τα άτομα με αναπηρία, τα γενικά τα ακούω και τα βλέπω εντάξει όλοι είναι τον αφηγημά την ελίση. Θα μιλήσω για μένα γιατί δεν έχω το τίποτε γνώση από τα πρώτα παιδιά. Εγώ υποστάζω είναι ατομική, υποστάζω είναι μοναχική. Δηλαδή ο δρόμος με τους ακολουθούν τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι ένα δρόμο που να σου πεις. Να φανταστείτε τα τελευταία 3 χρόνια η γυναίκα μου, η οποία δούλευε σε μια εταιρεία, αναγκάστηκε να απαραίτηθεί, να δώσει ο κοντά μου, να με βοηθάει στο τενίσεις, να μπορώ να ακολουθώ αυτό το υψηλό επίπεδο. Αν δεν υπήρχε η συνεισφορά της οικογένειας, των δικών ανθρώπων, γιατί της γυναίκας μου, ίσως να μην είχα καταφέρει όχι να το ανεπέζω, ίσως να μην είχα καταφέρει να είναι ακόμα και στην παρεμπέρα του τόκιο. Αυτό θέλω να πω ότι ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Θεό, ο οποίος με δίνει δύναμη να συνεχίσω
να είναι δυνατός. Δεν απλά σου ευχαριστώ την κουζίνα μου και έτσι να κάνω για την επέλαση αυτό που αφιερώνω στο Στίνα. Δηλαδή χωρίς αυτήν πραγματικά μπορεί να ήμουν και εκεί. Με τη στήριξη της οικογένειάς σου προφανώς, αλλά και όλων των, των Ελλήνων, ο Θανάσης του 2024, αν είναι υγιής, θα διεκδικήσει παρουσία και μετάλλιο στο, στο Παρίσι. Κοιτάξτε, τότε είναι να δίνεις, είμαστε μόνοι μας, δεν έχουν ούτε κανένα δουλειά, ούτε παίρνουν κάποια μισθό από κάποιο, κάποια στήριξη. Όλα αυτά που τα βλέπετε στις δυσίες, δηλαδή τα πέμα λεπτό, τα πλήρωτα του αγώνα για να περάσει αυτή τη δυσία, υπάρχει σπίτι από πίσω, υπάρχει χρόνος, υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν θέλω να παραπονηθώ, για μένα είναι μια στιγμή χαράς, είναι πραγματικά, δεν θέλω να το πάσχει να πω, δεν συνδέεται, δεν είναι εύκολο τα αυτή μου. Και ειδικά σε εμάς τα άτομα με αντιδρία και σε αυτό το αστροφωνικό αυτή μου πραγματικά και εσείς αγωνίστηκα χωρίς. Απλώς αν είμαι καλά εννοείται ότι θα κάνω το πλαίσιο μου, εννοείται ότι θα προσπαθήσω να είναι τι όπως το έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, θα προσπαθήσω να σηκώσω την ελληνική σημαία όσο το δυνατόν κυριότερα, θα δω χαρά σε μένα, την κοινωνία μου, τους ανθρώπους που μου αγαπημένε. Αυτό, Θανάση, πολύ καλά το λες και, και μας, μας γεμίζει όταν αθλητές μας υψώνουν ψηλά την, την ελληνική σημαία. Για να το ελαφρύνω κιόλας λίγο, τα μετάλλια που έχεις κατακτήσει, Θανάση, βρίσκονται σε περίοπτη θέση στο, στο σπίτι. Έχεις συνηθίσει έτσι να τα χαζεύεις. Γιατί είναι όμορφο το θέμα, έτσι δεν είναι? Είναι όμορφο το θέμα. Είναι τα πέρα στον τεβιόν. Έχω να γνωρίζει ότι είναι αξία, δεν πιστεύω τα μετέρα χαρακτηρίζουν τον κόπο, την προσπάθεια, την επιμονή, την υπομονή ενός ανθρώπου. Τόσο μόνο θα δείτε, πιστεύω η τάξη μου να είναι παράγουνα στα παιδιά μου πρώτα, στα νέα παιδιά, να μην τα παραπάνε, την κάθε δυσκολία. Τα σχολεία των αθλητισμών, τα σχολεία των χαρακτηρισμών, την παιδεία, να μην απολυτεύονται και να επιμένουν και να προσπαθούν να έχουν περισσότερο. Δεν τα χρειάζονται, δεν μπορούν πραγματικά οι δύο συνέχεια αυτοί να καταφέρουν αν δεν έχουν επιμονή και επιμονή. Έτσι. Δεν τάσει να κουραζάζει ούτε τον αθλητισμό, ούτε στα χαρακτηρισμό, ούτε και στην παιδεία. Το μαγικό αδάτη είναι μια λέξη, είναι δουλειά, είναι προσπάθεια και είναι αυτή η επιμονή και υπονομή ενός ανθρώπου. Έτσι, έτσι, να επιδείξουν πυγμή και όλοι οι νεαροί αθλητές για να μπορέσουν να δικαιώσουν τα φιλοδοξίες τους και τα όνειρά τους που έχουν θέσει από μικρά παιδιά. Έτσι. Θανάση, συμμετείχες, πριν να σου ρωτήσω και αυτό το κάνω σαν ερώτηση όλους τους αθλητές που βρέθηκαν στο Τόκιο αυτή την περίοδο. Συμμετείχεις και εσύ στους πιο παράξενους παραολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή σε αυτούς που γράφτηκε το πιο μεγάλο αρνητικό ρεκόρ, δηλαδή της απουσίας του κόσμου. Εσύ που έζησες αγώνες με γεμάτο στάδιο και μάλιστα ήσουν και χρυσός παραολυμπιονίκης στο, στο Ρίο. Πώς ήταν αυτή τη φορά? Να πω κάτι, είναι σαν ένα θεαίο χωρίς παραδοσίδερο. Θα αναφέρω ότι τελετήριξη παραολυμπιακών αγώνων στο Ρίο ήταν στο στάδιο Μαρακανά. Όσοι έχουν πάει είναι ένα τεράστιο στάδιο, ήταν γεμάτο κόσμο, παίζουμε τη ζωντάνια σε όλη την εκδήλωση και τώρα την φωτότητα λόγω των ειδικών συσκών που περνάει όλος ο κόσμος, όλη η φωτότητα, το στάδιο ήταν αύριο, αναγκαστικά, υπάρχει, δεν υπήρχε αυτή η ζωντάνια, αυτή το έξτρα, όχι τα παλμός που υπάρχει μέσα στην οστάδιο από το βήμα, από τις φωνές, από τα φαγουλία. Γιατί ο αθλητισμός πάνω απ' όλα είναι ζωτή. Είναι μια ζωτή χαράς, είναι ένα ζωτή του αθλητισμού, είναι ένα ζωτή που ενώνει όλους τους ανθρώπους από κάθε γενιά της γης, ζωτή να ζούμε σε ένα σημείο για να βρεθούμε.
Σωστό, ναι. Αυτό εκπροσωπεί προφανώς το κίνημα, το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε, Θανάση, στοχεύουμε στο Παρίσι για να δούμε ξανά κόσμο και μακάρι και μια μεγάλη διάκριση. Είναι αυτός ο στόχος σου? Ναι, αυτό είναι το μου, είναι να πάω. Πραγματικά, το νερό μου και ο στόχος είναι να πάω. Αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω τόσο μακρινά σχέδια, τόσο μακρινά, ναι, είναι σε 3 χρόνια, είναι... Θέλω να πάω δυνατά, θέλω να πάω χρονιά, πιστεύω να καταπιένω, επειδή κλείνουμε την έλεγχη να μπορώ να κάνω τόσο μαγεία αθλητικά όνειρα, θέλω το χρόνο να μου και να είμαι σε ένα τρέντερο. Γιατί το να συνεπέσεις μόνο είναι καλό, εννοείται, αλλά η συνεπέση, η αξιοδοτή συνεπέση ενός θα ζητήσει σε αυτό που καλό λόγο ενός, είναι αυτό που το καταξιέν. Αν είναι σε ένα τρέντερο και το χρόνο και τον άλλο χρόνο και συνεχίσω δυνατή να είναι, με τη δέσα του Θεού, ίσως θα καταφέρω να έρθω στο Παρίσι. Έτσι θα είσαι σεμνά και ταπεινά και προφανώς με την δύναμη του Θεού να μπορέσεις να συνεχίσεις το έργο σου και να είσαι γερός και δυνατός και στο Παρίσι. Οι πιο άμεσες διοργανώσεις ποιες είναι? Υπάρχει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκόσμιο? Το χρόνο έρθει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πάλι στην Αθήνα, έρθει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στη χώρα μας στην Αθήνα. Θα τους φέρνω την τιμή του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να δίνει εδώ, στην πόλη μας, καθεδόλιο. Εγώ παξιδούν μετά και φάξω τελευταία χρόνια με τον Αθηνισμό. Δεν ήταν χαρά μου να προδοκτήνω αυτό το μεγάλο αστικό λιόνο στην πόλη μας. Μετά εμείς, επειδή δεν γίνονταν πολλές οργανώσεις αυτή τα οπτά του αναπηρία, τη δέλουμε κάθε meeting στο εξωτερικό, κυνηγάμε όλια, κυνηγάμε τις δόσεις. Θα καθόλου να πάω σε κάθε meeting, να την ζήσω όλια, να κυνηγήσω τις δόσεις. Αυτή είναι η επενδυτική. Είναι πανελλήνιο, παγκόσμιο, και να μπορέσω να είναι σε ένα τίτλο υψηλό του χρόνου. Μάλιστα. Ωραία. Θανάση, είσαι και συμμετέχεις και στο αγώνισμα της Κορίνας, αλλά και της δισκοβολίας, έτσι? Είναι, να σου πω, εγώ, καθολία δέμου, έχουν σφαίρα, σε σφαίρα έσα έκτος, τρέπους, τον κόσμο, έκτος παραδιονίτης, μπορεί να έχω έρθει δεύτερος παραδιονίτης, να έρθει να κάνει τον παγό εγώ, στο τίτλο, και στη δισκοβολία, λοιπόν, δεν σπάσουν αυτό, δεν περιλαμβάνεται στην καθολία μου στους παγκούς αγώνες, ό,τι παγκούς είναι εγώ. Α, μάλιστα, κατάλαβα, τέλεια. Okay, ναι. Λοιπόν, Θανάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία για το μέλλον και προφανώς πραγματικά θερμά συγχαρητήρια, μας έκανες περήφανους όλους τους Έλληνες που σήκωσες ψηλά την ελληνική σημαία με τα μετάλλια σου όλα αυτά τα χρόνια. Και προφανώς σε περιμένουμε και σε περιμένουμε και σε επόμενες εκπομπές εδώ πέρα να μας διηγείσαι τις εμπειρίες σου από τις διοργανώσεις. Να είσαι υγιής πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για τα πολλά πραγματικά αγάπης, σεβασμού, υποστήριξη και προστασία μου. Με τιμούν πάρα πολύ και πόσο είναι τους ανθρώπους που με αγαπάνε, με στηρίζουν και σε όλους Έλληνες και σε όλους Ελληνίες να φανώ αντάξεις των δυνάτων αγάπης και σεβασμού. Μπράβο, και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τον Ιταλό, αν μπορούμε να δώσουμε εμείς οι αθλητές, έστω και ένα λεπτό, χαρά, στους ανθρώπους γιατί ταινιά δύσκολα, στους αθλητές, πριν θα ασκούνε, στους ανθρώπους γιατί έχουν χάσει την περιουσία, την ταυτότητα έχουν συνδεθεί το καλοτέρι, τον ήλιο του άγνωστο, που κακιά αυτή την περιουσία, αν μπορούμε να δώσουμε ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο χαρά, σκέφτον στην πολίτη μου, σκέφτον στην πολίτη μου, εγώ θα είναι Μπράβο, Θανάση, μπράβο. Ωραίος, πολύ ωραίος. Μεγαλείο ψυχής από έναν αθλητή ο οποίος σηκώνει ψηλά την ελληνική σημαία όπου βρεθεί και όπου σταθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για ακόμα μια φορά που αποδέχτηκε στην πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να έχεις και θα είμαστε σε επικοινωνία, εντάξει. Να φύγει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θανάση. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.